πώς αποτιμάτε. Κοιτάξτε, είναι μια αποτυχία της τακτικής της κυβέρνησης. Αυτή η τακτική πέφτει στο κενό. Συγκέντρωσε τον ελάχιστο αριθμό των οποίων μπορούσε να υπολογίσει να συγκεντρώσει. Θεωρείτε ότι οι εκλογές είναι πιο κοντά μετά τη σημερινή διαδικασία ή στις επόμενες δύο ψηφοφορίες? Εγώ έχω πει ότι από τη στιγμή που ο κ. Σαμαράς δήλωσε ως υποψήφιο τον κύριο Δήμα, δηλαδή μια στενά κομματική πρόταση, είναι φανερό ότι ο ίδιος δεν υπολογίζει στην εκλογή του Προέδρου και βλέπει αμέσως το επόμενο βήμα που είναι οι εθνικές εκλογές. Αυτό θεωρώ ότι ήταν δεδομένο. Εκτιμάτε της νέας συμφωνίας? Δεν είναι για να ξεφορτωθεί την καυτή πατάτα, είναι διότι δεν έχει άλλη επιλογή πλέον. Διότι από τη μια πλευρά βλέπει ότι η Τρόικα δεν είναι διατεθειμένη να του δώσει ούτε ψίχουλα για να προχωρήσει σε μια εκλογή Προέδρου που θα μπορούσε να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα. Από την άλλη πλευρά είναι αναγκασμένος να πάρει από την Τρόικα και από την πολιτική την οποία ο ίδιος έχει δρομολογήσει να πάρει μέτρα που όταν φτάσει σε μια φάση να γίνουν αυτές οι εκλογές θα είναι καταστροφικό για αυτόν. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο έγινε είναι το αναμενόμενο, αλλά μπορώ να πω ότι είναι η δυσμενέστερη εκδοχή για τον κύριο Σαμαρά, διότι δεν θα πέσει ούτε στα μαλακά. Αν είχε συγκεντρώσει 165 βουλευτές και είχε δημιουργήσει μια δυναμική εντός εισαγωγικών, δεν θα άλλαζε το τελικό αποτέλεσμα, αλλά θα ήταν πιο ευνοϊκό για αυτόν. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ.